Ήταν η πρώτη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του ετήσιου προγράμματος προβολής. Έχουμε άρα και τον προϋπολογισμό μας και μπορούμε να αναπτύξουμε τις δράσεις μας. Κάναμε μία ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα η παρουσία της ΣΚΟΣ στις εκθέσεις. Σημειώσαμε τις παρατηρήσεις μας, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε, μετά από μία συζήτηση που είχαμε με όλους τους συναδέλφους. Και ουσιαστικά θέσαμε το πλάνο για τις εκθέσεις τις οποίες θα έχουμε από εδώ και πέρα, κάποιες παρουσίες. Σημαντική είναι το Λονδίνο, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από τώρα και ήδη ξεκινάμε το διαγωνισμό της ανάθεσης έργου για να έχουμε το δικό μας περίπτερο. Όπως συζητήσαμε και άλλες εκθέσεις οι οποίες προκύπτουν καινούργιες, όπως είναι η έκθεση της Πολωνίας, που είναι αποκλειστικά και μόνο για Ελλάδα, είναι αντίστοιχη της Greekland Panorama που πάμε στη Στοκχόλμη και στην οποία βέβαια εμείς θα έχουμε παρουσία εκεί πέρα και δυνατή παρουσία. Και βέβαια το άλλο στοιχείο που θέσαμε και συζητήσαμε ήταν την παρουσία της ΣΚΟΣ σε εκθέσεις μαζί με την περιφέρεια πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης και στην Κίνα και στη Νέα Υόρκη και στην Λατινική Αμερική, τις οποίες θα έχει παρουσία η περιφέρεια και η ΣΚΟΣ θα αρχίσει γενομένης από φέτος να έχει μία παρουσία και σιγά σιγά να τη δυναμώνει για να παίρνει το κομμάτι το οποίο τις αναλογεί από αυτές τις αναδυόμενες αγορές. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, υπήρξε χθες μια ενημέρωση, πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να γίνει και το μέγα ζητούμενο είναι πότε ξεκινάνε οι πτήσεις, κυρίως της Ryanair, η οποία έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό στην διακίνηση τουριστών στην Κόρυφη. Ναι, και καθώς φαίνεται και από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχουμε, είναι από τις εταιρείες η οποία μπορεί να είναι πολύ ευέλικτη στο πρόγραμμά της και μπορεί να το αναπτύξει ή να το συρρυκνώσει κατά τα θέλω της. Κάνει και τα δύο βέβαια. Ακριβώς, αναλόγως με τις συμφωνίες οποίες έχει. Να σας πω και να ενημερώσω και τον κόσμο ότι έχουν γίνει σημαντικά λάθη το πολύ προηγούμενο διάστημα. Η αντιμετώπιση η οποία έχουμε είναι λίγο επιφυλακτική από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή. Δείχνει η εταιρεία στις συναντήσεις, στις κουβέντες που έχουμε, στην ανταλλαγή των email, δείχνει μια σαφή απόσταση από την ΚΟ, αλλά με μια προοπτική ότι εδώ είμαστε και θα συζητήσουμε για τη μελλοντική μας συνεργασία και δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά μέχρι στιγμής καθίστε εκεί και περιμένετε. Μια τέτοια αντιμετώπιση έχουμε για να ξέρει και ο κόσμος τι αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μας άρεσε ούτε μας και ήταν λίγο μειωμένο. Νομίζω σταματάει να πετάει και από κάποιους προορισμούς. Έκοψε δύο προορισμούς, στους οποίους θα τους επαναφέρουμε και είναι μέσα στις προτεραιότητες των συζητήσεων. Έχει απέτηση η εταιρεία συνδιαφήμισης για να ξαναεντάξει τους προορισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχει καμία απέτηση. Μέχρι στιγμής αυτό που της έχουμε προτείνει εμείς είναι συγκεκριμένο, είναι κοστολογημένο. Εκείνη δεν έχει προβάλει καμία απέτηση. Θα συζητήσουμε όμως και προφανώς θα δούμε ποιους νέους προορισμούς θα ανοίξουμε, αλλά και ποιους προορισμούς θα επανεντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα τους οποίους τους έκοψε. Βέβαια να πούμε ότι η Ryanair, οι πτήσεις χθες από τη συζήτηση προέκυψε ότι η Ryanair έχει ήδη αυξήσει τις πτήσεις της για το καλοκαίρι, για την ΚΟ, γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί... Πώς πουλάει έτσι κι αλλιώς και καμιά εταιρεία δεν τη συμφέρει να κόψει... Ακριβώς. Βέβαια εμάς το θέμα μας δεν είναι αν θα πουλάει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Εμείς αυτό που επικεντρώνουμε είναι αρχή και τέλος της σεζόν, γιατί δείχνει ότι έχουμε μία τάση η σεζόν να πηγαίνει να συρρυκνώνεται προς το Μάιο πια. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το προλάβουμε. Και εκεί θα εστιάσουμε. Πότε ξεκινάνε οι πτήσεις της... Τέλος Μαρτίου ξεκινάνε. Και χρήσα πριν λίγο, όπως και πέρυσι δηλαδή. Τώρα, υπάρχουν και άλλες εταιρείες βέβαια χαμηλού κόστους με τις οποίες συζητάτε και αν υπάρχει προοπτική αυτές να αυξήσουν φέτος, αυτές που ήδη πετάνε ενώ, τις πτήσεις τους προς ΚΟΑΝ, πουλάνε δηλαδή, δεν έχουν κρατήσεις και βέβαια ανάλογα αναπτύσσουν και το πρόγραμμα. Σαφώς και πουλάνε. Δεν μου προκύπτει κάποια προοπτική αύξηση πτήσεων από αυτές τις εταιρείες. Είναι κάποιες οι οποίες θέλουν να επικεντρωθούν στη μέση της σεζόν, στην υψηλή περίοδο και η προσπάθειά μας είναι να το επεκτείνουμε το πρόγραμμά τους, αλλά σαφώς δεν μπορεί να γίνει αυτό από την πρώτη χρονιά. Και είναι άλλες οι οποίες πετάνε ήδη από το Μάιο και είμαστε σε μια συζήτηση αν θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις πτήσεις στην αρχή και στο τέλος. Υπάρχει μια καλή θέληση, υπάρχει μια συζήτηση. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτά παίρνουν και αρκετό χρόνο κάποιες φορές και δεν μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις άμεσα. Και η συζήτηση θα είναι επί μακρόν και πολλές φορές είναι και επίπονη. Ήρθαν οι εκλογές, ήρθε μια πολιτική αστάθεια, ήρθε όλη αυτή η ιστορία τώρα με τη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα. Έχει κρατήσει λίγο τις κρατήσεις. Βέβαια, δεν τις έχει κρατήσει ώστε να υστερούμε. Ακόμα είμαστε θετικό πρόσημο, ακόμα πάμε καλά. Θέλει όμως μια ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του όλου ζητήματος από τη μεριά της Ελλάδας.
Φυσικά και από τα μέσα, τα εξωτερικά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα τα οποία παίζονται. Μας βοηθάει βέβαια το ότι οι μουσουλμανικές χώρες δεν πάνε καλά φέτος. Και αυτό είναι ένα σύν για την Ελλάδα και εκεί υπάρχει μια αισιοδοξία. Είναι όλοι συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Βλέπουν όμως μπροστά και κοιτάνε να δούνε πώς θα... Ζητούν εκπτώσεις οι μεγάλοι τουριστικοί operators εξαιτίας αυτής της συνθήκης που επικρατεί. Όχι, δεδομένου ότι πάνε πάρα πολύ καλά οι κρατήσεις, δεν μου έχει προκύψει από κανέναν ότι έχει συζητήσει προσφορές σε όλες τις εκθέσεις οποίες έχουμε παρευρεθεί. Μάλιστα. Τώρα, φυσικά τις δυσάρεστες, αν θέλετε, εξελίξεις μπορεί κανείς να τις αντιμετωπίσει με μια ισχυρή επιθετική διαφήμιση. Το πόρτελ του Δήμου της ΚΟ επανενεργοποιείται σε ποιο πλαίσιο, ποιος θα είναι ο στόχος του και πού θα επικεντρώσει την... Ναι. Ήταν κάτι που συζήτησαμε χτες. Αυτό το είχαμε πει και το έχουμε εντάξει ήδη και στο πρόγραμμα. Το πόρταλ με όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει. Εμείς ξέρετε πολύ καλά και θυμάται και ο κόσμος ότι είχαμε εναντιωθεί και στο κόστος και το πώς στήθηκε το όλο πόρταλ. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να το διαχειριστούμε. Και αυτό ξεκινάμε να κάνουμε. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την κατασκευή του και μετά. Από ό,τι έμαθα από κάποια στελέχη του Δήμου, τα οποία ήταν με σύμβαση εργασίας, πεντάμινο, οχτάμινο τελειώσανε και από εκεί και πέρα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και ξεκινά μια διαδικασία να το ενεργοποιήσουμε και να το εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμα όχι μόνο της προβολής, αλλά και της ενημέρωσης του τουρίστα που βρίσκεται εδώ. Μάλιστα. Τι εννοώ με αυτό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα διαχείρισης του site στο Δήμο λόγω έλλειψης προσωπικού και στελεχών. Αποφασίσαμε λοιπόν και με την Επιτροπή Τουρισμού αυτό το έργο να το αναθέσουμε με διαγωνισμό σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα μας παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης. Θα φύγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από την εταιρεία που θα πάρει τη δουλειά, θα πάνε στην Αθήνα, θα εκπαιδευτούν πώς θα χειρίζονται το site. Θα έρθει η εταιρεία η ίδια εδώ πέρα να εκπαιδεύσει εμάς τους επιχειρηματίες πώς θα ενημερώνουμε την πηγή δεδομένων. Για να υπάρχει αυτή η συνεχής ροή πληροφοριών, για να μπορέσουν δύο πράγματα. Το πρώτο θα είναι να ενημερώνουμε τον επισκέπτη μας που είναι στην ΚΟ ανά πάσα ώρα και στιγμή τι συμβαίνει στην ΚΟ, ποιες είναι οι εκδηλώσεις, ποιες είναι οι δραστηριότητες που μπορεί να έχει στο νησί. Να κυκλοφορήσει, ποιοι είναι αρχαιολογικοί χώροι και όλα. Ακριβώς. Και δεύτερον, ποιες προσφορές μπορεί να βρει για οτιδήποτε. Από εστιατόριο, από μπαράκι, από καφετέρια, από ξενοδοχείο. Μπορεί δηλαδή μέσα από το πόρταλ του Δήμου να κάνει κράτηση ένας επισκέπτης πριν έρθει στην ΚΟ, είτε για παροχή υπηρεσιών, είτε για κατάλημα κτλ. Γνωρίζω. Από όσο γνωρίζω, έχει αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, όλο αυτό βέβαια θα το δούμε στην πράξη πώς μπορεί να γίνει. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει με την εταιρεία που το έχει φτιάξει να έρθουμε σε μια συνεννόηση, να κάνουμε ένα συμβόλαιο συντήρησης, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα, οι εξελίξεις έχει μια συνέχεια και η τεχνολογία τρέχει. Και σαφώς δεν θα μπορούμε κάθε φορά που θα θέλουμε να ανεβάσουμε κάτι εμείς στο διαδίκτυο να κολλάει το σύστημα, θα πρέπει να έχουμε κάποιον να το στηρίζει αυτό. Και το άλλο είναι ότι θα ξεκινάμε πια τη διαφήμιση, όλο αυτό το σύστημα το οποίο λειτουργεί μέσα στο διαδίκτυο με τα Google Ads, με τις λέξεις κλειδιά, τις οποίες θα τις σπρώχνουμε για να μπορεί το πόρταλ της ΚΟ να κυκλοφορεί μέσα στο διαδίκτυο και να γίνεται αντιληπτό από τον καθένα. Είναι κάτι που ξεκινάει πρώτη φορά στο Δήμο της ΚΟ και σαφώς έχει ένα κόστος. Προσπαθούμε το κόστος να το κρατήσουμε χαμηλά. Πόσο το προϋπολογίζετε, κύριε Σφράκη? Δεν μπορώ να ξέρω. Το όλο κόστος της διαχείρισης μέσα στο πρόγραμμα το έχουμε θέσει μέχρι τα 25.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως εξαρτάται τις προσφορές τις οποίες θα έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση και η δημοσίευση, όχι δημοσίευση για να το πω σωστά, η διαφήμιση του πόρταλ στο διαδίκτυο είναι μια ακριβή υπόθεση. Αυτό το ξέρει οποιοδήποτε επιχειρηματίας έχει προσπαθήσει να το κάνει. Η ψημότητά του βέβαια εξαρτάται και αυτό το κόστος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πού το διαφημίζεις? Ξέρετε, υπάρχει, θα πω ένα παράδειγμα, μου λέγει ένας φίλος κάποια στιγμή αποφάσισε να βάλει για τη δική του επιχείρηση 50 ευρώ για διαφήμιση και μέχρι να γυρίσει να πιάσει το στυλό του να γράψει, το πεντάρικο είχε φύγει. Δηλαδή είναι πολύ γρήγορη η διαφήμιση, είναι πολύ μεγάλες ταχύτητες που κινούνται όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε εμείς τώρα. Γι' αυτό και άλλωστε συζητάμε και τους εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορεί ένας Δήμος με το στελεχειακό δυναμικό που έχει σήμερα δηλαδή και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι,
να μπορέσει να διαχειριστεί. Ιδιώτη λοιπόν η διαχείριση του πόρταλ, με δεδομένο τα 25.000 που καταρχήν θα πρέπει, έχουν εγκριθεί και θα πρέπει να επενδυθούν για να μπορέσει να επανενεργοποιηθεί, και στην πορεία θα δούμε πώς θα εξυπηρετηθεί και τι θα κοστίσει για να εξυπηρετήσει κυρίως την διαφήμιση και στο διαδίκτυο. Και τους επιχειρηματίες μας, οι οποίοι θα μπορούν να ανεβάζουν πια τις προσφορές. Θα πρέπει να συνεισφέρουν, δεν θα πρέπει να συνεισφέρουν, κύριε Σφάκη, αυτό το συζητάτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε μια μετέπειτα φάση. Προς το παρόν ο Δήμος θα κάνει αυτό που έχει υποχρέωση, να λειτουργήσει το site με το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και 2 χρόνια τώρα δεν έχει λειτουργήσει.